Ο Παλαμίδης, κυρία Διευθύντρια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου Παλαμίδης, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Πιλωτών Αργολίδας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Σε μια εκδήλωση μνήμης σας καλωσορίζουμε σήμερα. Θα επιχειρήσουμε να ικανοποιήσουμε τη λαχτάρα για μνήμη του Ντεριντά, αποκόβοντάς την όμως από το μίσος. Στόχος μας δεν είναι να εξυφάνουμε δεσμούς μίσους μεταξύ ημών και των Γερμανών, αλλά να αναδείξουμε την ανάγκη να διατηρούμε άσβεστη τη μνήμη, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να συμβάλλουμε στην πολύπλευρη προσέγγιση του παρελθόντος και κυρίως, αν θέλετε, στη χάραξη ενός καλύτερου μέλλοντος. Θα ακολουθήσει ένα βίντεο διάρκειας 10 λεπτών με μαρτυρίες επιζώντων από την τραγωδία στο Κομμένο.
σας πω, αλλά δεν αντέχω, δεν μπορώ. Εγώ πήγα πρώτος, νομίζω. Έτσι να φύγω από το ποτάμι. Πήγα στον Κυχώρη. Ακούω τον κόσμο. Τον Κυχώρη δεν θα περάσει από το πάλι. Έτρεξα, επικοινωνήσανε, γνωρίσανε, έπεσα στο ποτάμι. Βγήκα στο ανάγωμα, φεύγανε οι Γερμανοί. Κρύφτηκα, πήγα μέσα. Ήρθα περί την πλατεία, άκουγα το, τα καλάμια που γινόταν εκεί, χτυπάγανε, γύρισα πάλι. Ήρθα πάρα στενά και βρήκα τον πατέρα με τον μωρό και το θύμισα εκεί. Δεν μπορώ να μιλήσω. Και σε ένα χρόνο ήρθα εδώ, φτιάσα μια καλύβα και έζησα εκεί. Είχα μείνει, εμφανίστηκε με τον Βρακάκι όπως έφυγα. Αυτή είναι η αδερφή και αυτός είναι εγώ. Εσένα μας ξεχώρισε. Α, προσέξεις, μας φέρνει εκεί και τα δυο. Εγώ τα παιδιά που βλέπουμε. Όλα, αυτοί μας δεκάμε. Στυρίζουν. Γιώργιος, Αλεξάνδρα, Παταργίφη, Αμαλία, Άβρας, Αρδιάνα, Αχιλέας. Άντε δική μας όλες και το δίκαιο, τα παιδιά μας γράψουν μια πιστολιά. Να το χέρι. Και όπως ήρθα καθιστήκαμε στα χέρια και πες μου, εγώ πες ότι κάτι έπασε από το κάτω και δεν μας μην ξέρω. Κάτι είχα βάλει. Πρώτον είδα τη θρύκη τη μάχη. Και ήταν όλοι σκοτωμένοι γύρω στο σφράε, στο πηγά, γιατί μπροστά στο σπίτι τη μάχη, στο γάμο. Ναι, στο γάμο. Γιατί ήταν ένα πηγά και εκεί ήταν σκοτωμένο άτομο. Μπαίνει μέσα με τα στόματα μετά. Και μου άρχισε στο όλο. Πατέρα μου έπεσα πάνω. Ένας θείος με τον πρώτο πατέρα μου αδερφή ήταν πίσω από έναν παούλο. Με την κόρη του και με τη γυναίκα του χωρίς τον κορματί του σπίτι αυτό. Φεύγει η γυναίκα και μαχάλε σε μένα λέει και μου λέει παιδί μου σε σκότωσα. Παίγει ο Γερμανός μέσα, σκοτώ τη γυναίκα, έπεσα πάνω και με χτύπησαν και εδώ. Πέρασε σήμερα από εδώ η Βικική, όπως είδα τον Γερμανό. Άλλη σφαίρα από εδώ και η Βικική. Στο χέρι και στο πόδο όπως... Αλλά έκανε σκοτώ στον πατέρα πρώτον όμως. Είχε πάρει τα ιερά από εδώ να πούμε και πήγε την πλησία. Βρήκα τον παπά κάπου στο κάμπο, ξάπλα έτσι, πεπμένος, έτσι ξάπλα, πεπμένος, εδώ. Βλέπετε έτσι, εδώ, πεσμένος, ο παπάς, μέσα εδώ. Και τα περάσαν όλα αίμα. Ακριβώς εκεί που είναι τώρα η κολόνα δια του κινητικού γραφείου, ήταν ο Λάβρος ο παπάς κομμένος στα μέση. Μπρούμε τα έμα μεταξύ και το είχα κομμένος στη μέση. Με δεπή. Ο Λάβρος, συμφωνώς. Τα παιδιά ήταν τρία μακαριστά, αλλά εκείνο το οποίο έκανε μεγαλύτερη τύπωση ήταν το κρόκο, ήταν τριών μηνών και όλα με σγόνια, ακόμα και αυτό ήταν το αμπάκι. Και αφού το έπιζε και ήταν ζεστό ακόμα. Αυτό ήταν που με έφαγε, ήρθα εδώ στο σπίτι, μπήκα μέσα, τι κάνουν λέει η γυναίκα. Με τη φύτα μέσα κάθεται. Αυτό ήταν που μας έφαγε. Όταν πλησίαζα κοντά εκεί, στο Κισιώτη, της λέω έφτασαν εδώ κοντά. Έβγαζε μου λέει γυναίκα μου σκουλώνουν τους άντρες. Και πού να πάω να το... Βέβαια πέρα από το παραθύρι μου λέει. Ήταν το σφάλμα ότι έλεγαν και τους γιο μας. Να μην άρα και κανένα παιδί να πω να πάω να σκότωσε. Τη γράψα εκεί και παιδιά ένα κορίτσι, τη μετέρα από τη γυναίκα μου πέντε άτομα. Εκεί είδα και τους την γραμμή των παιδιών και της πετέρας και της γυναίκας μου. Και μάλιστα η γυναίκα μου ήταν παλικάρα. Πήρε, φαίνεται, τσεκούρ που βρήκα εδώ, ίσως να χτυπήσει τον Γερμανό. Αυτό ήταν σκότωσαν αυτή εδώ στη σκάλα. Τη βρήκα μέσα με τσεκούρ. Και μέσα, αμέσως στο σπίτι, επειδή είναι όπως τώρα να πούμε αυτό, πήρε το βάλαν φωτιά και πήρα μέσα και κάηκαν μέσα και η μητέρα μου με τα παιδιά μου τα έγινε αυτού, στην αγκαλιά της.
πραγματικά ήταν μέσα να δούμε και έγινε το σπίτι, δηλαδή δεν έπαιρναν μόνο τα τείχη. Η μάνα μου πώς έπαιρναν το παιδί ο Γερμανός και πώς κοίταζε η μάνα μου να το πάρει και πάει και πήρε στο ένα τσεκούρ εκεί να τον υφοβηρίξει. Τώρα έτσι τη σκότωσε τη σκάλα, μαχαιρωμένη πάει. Καρβουνάκια ζωντανά και όταν κρύπωσε ο πατέρας μου αυτού πέρα. Άκουγε τα παιδιά πιέγονταν ζωντανά. Άκουγε τις κραυγές. Σκεφτεί ότι να ακούει ένας πατέρας. Ακούει τα παιδιά του πιέγονταν ζωντανά. Και φόντες γύρισαν από το Χαντάι. Πήγαν και δεν την έβρεκαν εκεί. Πήραν οι Γερμανοί και με έριξαν μέσα στη μέση και έμασαν όλα τα ρούχα και την έκαψαν. Και ο αδερφός μου κοντά ο μεγάλος, δεν ξέρω στα πόσες μέρες, να σταύσει και βρήκε μόνο τη μάνα μου από το κεφάλι. Ένα κάκες φύσκε. Αλλά ο πατέρας μου είχε πέσει ο τείχος από πάνω και τον ήταν ολόκληρος. Και ήρθαν μέσα μέσα μας που ήμασταν τρία παιδιά ορφανά. Ο αδερφός μου μεγάλος 16 χρονών, εγώ 13, ο άλλος μου προς 10. Και ήρθαν μας μάζονται, άλλος μας κουέζει ρότη και άλλος μας βάζει κήθη, μας ήθελαν μόνο για τη δουλειά να τις κάνουν τον επαιρέτη. Κατάλαβες? Απόψε, όπως και κάθε άλλη εκδήλωση που στο μέλλον θα φιλοξενήσουμε με θέματα που πραγματικά και ενδιαφέρουν και συγκινούν και καλούν το κοινό της πόλης μα και τους ξενούμενους καταγόμενους από αλλού στην πόλη να βρεθούν μαζί. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ και έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τον συγγραφέα της απόψινης βραδιάς και βέβαια τον ομιλητή μας τον κύριο Τσιμίκα. Είναι μεγάλη μας χαρά και ευχαριστούμε πολύ όλους που είστε εδώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ τον πρόεδρο του Συλλόγου Υπηρωτών Αργολίδης, τον κύριο Σταύρο Χαλά, να απευθύνει το χαιρετισμό του. Ευχαριστούμε όλους που παρευρίσκονται εδώ και οι πιο πολλοί είναι φίλοι και γνωστοί. Επίσης όλα τα μέλη μας που ήρθαν από το Σύλλογο Υπηρωτών για να γνωριστούμε καλύτερα και να παρακολουθήσουν και να δουν το ιστόρημα. Εύχομαι ειρήνη σε όλο τον κόσμο, η πρώτη λέξη που μου έρχεται, γιατί με τα τελευταία γεγονότα που γίνονται τώρα στον κόσμο, ο νους μας ανατρέχει σε παλιές μνήμες, όπως εδώ. Είναι η δεύτερη έκδοση του βιβλίου. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδη και αυτή. Και από τα μέλη μας θα θέλαμε να σας κάνουμε ένα μικρό δώρο για την παρουσίαση εδώ στο όμορφο Νάπτυο.
καλύτερο υγεία σε εσάς και σε όλα τα μέλη της οικογένειάς σας. Στο πρόσωπο. Είχε γίνει η σκιά της τότε στις μέρες. Όταν φεύγει ένας άνθρωπος από το σπίτι για να πάει σε άλλο χωριό και να μπει σε άλλο σπίτι, μυθκραίνει και φτωχαίνει ο κόσμος για τα μικρότερα αδέρφια που μπερδεύονται ανυποψίαστα στα πόδια των μεγαλύτερων. Το Αλεκάκι δεν την αισθανόταν αδελφή του μονάχα, μα την αισθανόταν μάνα του, φίλη του και παιχνίδι του. 10 χρόνια διαφορά είχαν. 10 χρόνια ήταν αυτά. Που τα έφτιαξε ο Αλέξανδρος Στρώμα. Και τραγούδι και παραμύθι. Πώς νιώθεις, κοπέλα μας, τώρα που σε 2 μέρες θα φύγεις, ο πατέρας σου έκοψε το στοχασμό της, η μάνα της. Αχ, μωρέ μάνα, τώρα πια έγραψε η μοίρα, ό,τι και να νιώθω εγώ. Εκείνη κάνει τώρα που μάνα. Αυτά τα πράγματα τα κανονίζετε εσείς οι μεγάλοι. Εμένα έγραψε η μοίρα μου να παντρευτώ τότε την Κυριακή και να πάρω το Θεοχάρη. Κι ας μην τον έχω δει. Έγραψε η μοίρα μου να πάω νύφη σε άλλο χωριό. Εμείς δεν μάθαμε τι πάνε να πει θέλουν. Την τύχη μας άλλοι τη φτιάχνουν. Αλλά και αυτοί θέλουν το καλό το δικό μας. Αλίμονο αν οι γονείς νοιάζονται να καλοπαντρευτούν τα παιδιά τους και να περάσουν καλά με τον άντρα τους και τα παιδερικά τους. Είπες πατέρα εσύ, είπε ο Θεός. Δεν λέω. Θα πονέσω μακριά σας, θα κλάψω, θα σας βλέπω στον ύπνο. Τη Δευτέρα που θα φιλιόμαστε και θα φεύγω μαζί με τους άλλους, με ανθρώπους που δεν τους ξέρω αλλά θα περάσω μαζί τους μια ολόκληρη ζωή, θα νιώθω το πρωί της Δευτέρας να σχίζεται ο κόσμος στα δύο και η καρδιά μου. Αλλά ποιος μπορεί να πάει κόντρα στη μοίρα του. Σιωπήσανε οι άλλοι και την έτρωγαν με τα μάτια τους. Πρώτη φορά ακούγανε την κοπέλα τους να μιλά έτσι και στριμώχνονταν μέσα τους τα τελευταία τους λόγια, που στριφογύριζαν σαν μικρές μπάλες και έπρεπε ανυπερθέτως να τις τα πούνε απόψε. Το χανέθιμο στο χωριό και στο σόι τους, να δίνουν στα παιδιά τους, πιο πολύ στα κορίτσια, συμβουλές και οδηγίες λίγο πριν μπουν στο κεφάλι τους τα στεφάνια και αποχαιρετήσουν για πάντα το σπίτι τους, τους συγγενείς και τους φίλους τους. «Να είσαι μετρημένη και σοβαρή», πήρε πρώτη το λόγο η Βασιλική. Δεν θα σηκώνεις τα μάτια σου και μη σ' ακούσω να γελάς δυνατά. Οι άλλοι ξέρεις τα προσέχουν όλα. Όλος ο γάμος τι νομίζεις πως είναι. Ο γάμος είναι η νύφη. Αυτοί περιμένουν να δουν όλοι. Δεν λέω, περιμένουν και το γαμπρό. Αλλά αλλιώς είναι η νύφη και αλλιώς ο γαμπρός. Τα χούγια της νύφης κοιτάνε. Για τον γαμπρό δεν τους νοιάζει. Θα τρώνε οι άλλοι. Εσύ δεν θα τρως. Θα πίνουν οι άλλοι. Εσύ δεν θα πίνεις. Μόλις τα περνάει από μπροστά σου ο νος, εσύ θα σηκώνεσαι όρθια. Αυτός είναι ο σεβασμός. Το ίδιο θα κάνεις και με τους μπαρμπάδες του, τις θιές του, τα ξαδέρφια του. Θα σου κάνω νόημα εγώ.
Και εκεί δεν είναι στάξεις. Εκεί άγρυπνοι, όλη νύχτα. Το πρωί θα φτιάξεις καφέδες. Και θα τους σερβίρεις εσύ. Του Λουλού πρώτα, μετά τον Μπαρμπάδων του και τον άλλων συγγενών τους. Ύστερα τους δικούς μας. Να έχεις τάρος. Μη σου χυθεί ο καφές και σε πουνένε πρόκοποι. Δεν κοιτάει ο άλλος την ομορφιά μόνο. Πάρε, λένε, νύφη από σόι και σκυλή από κοπάδι. Άιντε, κούκλα μου, και να δω πώς θα τον αντέξω κι εγώ αυτό το χωρισμό. Έλα, κοπέλα μας, αστράφτης καμάρι μου. Η ομορφιά σου απερίγραπτη. Χώμα να πιάνεις και χρυσάφι να γίνεται. Τυχερή αγκαλιά που μέσα της τα φωλιάσεις. Θόδωρε, δεν είναι άνθρωπος αυτός που θα βγει από το σπίτι σου αύριο. Ζωγραφιστός άγγελος είναι. Και νεράιδα του αράχου, ευλογημένος ο γάμος από το Θεό. Η Παναγία που γιορτάζουμε αύριο να είναι πάντα μαζί σου. Ευτυχισμένη να ζήσεις μαζί με τον άντρα σου και καρπούς πολλούς σαν τη μάνα σου να φέρει η αγάπη σας. Σηκώθηκε και τη φίλησε και έφυγε αθόρυβα, όπως ήρθε. Σφιχτά τα χείλη των άλλων και τα μάτια βαθιά και υγρά. Δεν αντέχανε άλλο εκεί. Βγαίνουν αμήλυτα. Μείνουν μόνα τους μέσα στο χειμωνιάτικο δωμάτιο τα δύο αδέλφια. Έκλεισε η πόρτα και ξέσπασε σε κλάμα ο Αλέξανδρος. Σπαραχτικό κλάμα. Ανέβαινε το στήθος του και έφτανε στο σαγόνι του. Λες και μέσα το δεχόρωσε η καρδιά του και ήθελε να φύγει από αυτό. Έσκυψε πάνω του η αδελφή του και τον τράβηξε προς το μέρος της. Έλα, σύντομα, τον παρακάλεσε με κομμένη φωνή και άνοιξε διάπλατη την αγκάλια της. Μη μου κλαις, κοντό μου αγόρι. Θα με κάνεις να κλάψω κι εγώ και δεν θέλω. Τον πήρε το χέρι η Αλεξάνδρα και το φέρει τρυφερά ως τα χείλη της. Την αγκάλιασε εκείνος και σύρθηκε πάνω της. Εκλυπαρώντας την με δάκτυα και λιγμούς. Η μοίρα σου, η μοίρα μου, ψέλησε στα πρόθυρα του ύπνου. Σύνδεσμος Φιλολόγων Αργολίδας συνεχίζει το ταξίδι του στα νερά της ιστορίας μας, πάντοτε με διάθεση να ανατροφοδοτήσει μια αναγκαία συζήτηση για την νεότερη και σύγχρονη ιστορία και όχι μόνο. Σας υπενθυμίζω ότι τις τελευταίες 7 εβδομάδες περίπου περιδιαβήκαμε μια μεγάλη περίοδο της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας με στόχο να φωτίσουμε γεγονότα και να στοχαστούμε. Και έπεται συνέχεια. Με πολύ χαρά συνεργαζόμαστε με το Σύλλογο Υπηρωτών Αργολίδας απόψε. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως. Και ο υποφαινόμενος κάπως περισσότερο, πόσο σημαντικό είναι να παραμένει ζεστή η επαφή με τον τόπο καταγωγής και πόσο σπουδαίο είναι να εκφράζεται η αγάπη και προς τον τόπο φιλοξενίας, εκεί εφού έκαστο σε τάχτη. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι μεγάλη. Πώς ακριβώς να σταθούμε σε ένα τέτοιο γεγονός, τι να αναφέρουμε, τι να παραλείψουμε, πώς να το προσεγγίσουμε. Αν υπάρχει μια πάτζη, θα σας έλεγα με νυφαλιότητα. Όχι γιατί σκοπεύουμε να στρογγυλέψουμε γεγονότα και ερμηνείες για να προκύψει κάτι άχρωμο, άσμο και άγευστο. Αλλά γιατί μόνο έτσι δεν θα παίξουμε το παιχνίδι της άκρητης και φθηνής συνθηματολογίας. Κατά την ταπεινή μου άποψη, οφείλουμε να τιμήσουμε στο πρόσωπο των 317 θυμάτων της τυφλής βίας του ναζισμού στο κομμένο οποιοδήποτε θύμα απανταχού στον κόσμο. Και είναι θέμα τόσα πολλά. Οδηγός μας σε αυτή την πρόκληση είναι το βιβλίο του εκλεκτού μας συναδέλφου κ. Δημήτρη Βλαχοπάνου, ενός ανθρώπου με πλούσια δράση, η οποία συνδυάζεται με το αντίστοιχο πλούσιο ήθος. Μια αληθινή ιστορία για ένα έγκλημα πολέμου στο κομμένο Άρτας, στο χωριό στο οποίο γεννήθηκε και ο ίδιος. Ήταν 16 Αυγούστου 1943. Μια μέρα μετά το Πάσχα του καλοκαιριού, αλλά στην πραγματικότητα μια μεγάλη Παρασκευή. Να θυμηθούμε τα λόγια της Χάννα Άρεντ. Ο ιδανικός υπήκος του ολοκληρωτισμού δεν είναι ο πεπειραμένος ναζιστής, αλλά ο άνθρωπος για τον οποίο η διάκριση ανάμεσα στο γεγονός και στη μυθοπλασία, όπως και η διάκριση ανάμεσα στο αληθές και στο ψευδές, δεν υφίσταται πλέον. Το αναχείρας βιβλίο δεν είναι μόνο μια αληθινή ιστορία, είναι μια έντιμη ιστορία. Ο Δημήτρης δεν ηθικολογεί, δεν λειτουργεί ισοπεδωτικά, αφήνει τα γεγονότα να μιλήσουν από μόνα τους. Μας παρουσιάζει πώς αναδύεται το κτίνος που έχουμε μέσα μας. Όταν ο ολοκληρωτισμός εισβάλλει στην ιδιωτικότητά μας, όταν η παιδεία μας είναι ελλειμματική, όταν επιτρέψουμε τελικά να έρθουν στην επιφάνεια τα αποτρόπαια ένστικτά μας. Τα
ταυτόχρονα επιχειρεί μια ακτινογραφία της ταραγμένης εκείνης εποχής. Δεν παραλείπει να παρουσιάσει το διαρκώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των αντιστασιακών οργανώσεων, ένα χάσμα που προετοιμάζει τη μετέπειτα εμφύλια σύγκρουση. ΕΑΜ και ΕΔΕΣ αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον με μεγάλη καχυποψία. Ατενίζουν την επόμενη μέρα. Δείχνουν διάθεση να ξεκαθαρίσουν δυναμικά τις διαφορές τους. Την ίδια στιγμή που από τις 28 Ιουνίου του 1943 η πρώτη ορεινή μεραρχία βρίσκεται πλέον υπό τις διαταγές του διοικητή Θεσσαλονίκης Αιγαίου αντιστράτηγου Γιώχαν Χάρντε, ενώ οι σύμμαχοι εξακολουθούν να παραπλανούν τους Γερμανούς σχετικά με επικείμενη απόβαση στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή οι σχέσεις Ιταλών και Γερμανών βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, αφού σε περίπου 40 μέρες η Ιταλία θα συνθηκολογήσει και ένας νέος κύκλος αίματος θα αρχίσει. Στις 12 Αυγούστου 1943, ενώ οι αντιπρόσωποι των δύο μεγαλύτερων αντιστασιακών οργανώσεων καυγαδίζουν στην κεντρική πλατεία του χωριού και την ταβέρνα για την ποσότητα των τροφίμων των εργατών, εμφανίζεται από το πουθενά ένα ανοιχτό γερμανικό στρατιωτικό όχημα. Ο οδηγός χάνει τον έλεγχο του οχήματος και πέφτει σε ένα χαντάκι. Κάτοικοι σπέβδουν να βοηθήσουν τους Γερμανούς. Ο επιβάτης είναι ο Γιώσεφ Ζάμπλιγκερ, ταγματάρχης της Βέρμαχτ. Το αυτοκίνητο φεύγει από το χωριό και ξεσπά ο φόβος των κατοίκων για αντίπεινα. Ενώ οι Ιταλοί καθησυχάζουν την αντιπροσωπεία των προϊστών που μεταβαίνει στην Άρτα, οι Γερμανοί αποφασίζουν στις 14 Αυγούστου να προβούν σε ευνίδια επιχείρηση εναντίον της διαπιστωμένης συμμορίας, όπως λένε οι ίδιοι στο κομμένο. Ο Ζάμπλιγκερ διατάζει τον 12ο λόγο του 98ου Συντάγματος να ενεργήσει με σκληρότητα, αφού όπως υποστηρίζει, δέχτηκε πειρά από τους αντάρτες καθώς διέσχιζε το χωριό. Διοικητής τώρα του συγκεκριμένου λόγου, είναι ο υπολογαγός Βίλιμπαντ Ρόεζα, ο επωνομαζόμενος Νέρον του 1298, ο οποίος έδωσε τη χαρακτηριστική εντολή στους στρατιώτες του να θερήσουν τους πάντες. Δυστυχώς δεν ελήφθη κανένα προληπτικό μέτρο από τις αντιστασιακές οργανώσεις στο μοναδικό δρόμο που συνέδεται την Άρτα με το κομμένο, ώστε τουλάχιστον να προειδοποιηθούν οι κάτοικοι για την επικείμενη επίθεση. Οι σκηνές που εκτελήθηκαν στο χωριό ήταν τόσο φρικιαστικές που υπάρχουν μαρτυρίες ότι κλώνησαν ακόμα και κάποιους από τους ορεινούς καταδρομείς. Κάποιοι επιζώντες ανέφεραν πως ορισμένοι στρατιώτες πυροβολούσαν μπροστά στα πόδια των κατοίκων και τους φώναζαν να εξαφανιστούν. Και μετά τη φρικιαστική επιχείρηση ξεκίνησε κάτι άλλο. Ίσως χειρότερο και από την ίδια την επιχείρηση, επιτρέψτε μου να πω, το ψέμα. Οι 317 άμαχοι νεκροί μετατράπηκαν σε 150 συμμορίτες. Υποτίθεται πως καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών. Σας διαβάζω την κατεγράφηση στο πολεμικό ημερολόγιο του γερμανικού επιτελείου. Τότε μάλιστα υπαγόταν στην 11η Ιταλική στρατιά. Στην περιοχή της πρώτης ορεινής μεραρχίας κατελήφθη έπειτα από σφοδρή αντίσταση του εχθρού το χωριό κομμένο. Υπήρξαν εχθρικές απώλειες. Στην τάξη του ημερολογίου ήταν ένας υπολογαγός από την Αυστρία. Πρώτα τον μάθαμε ως Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μετά ως Πρόεδρο της Αυστριακής Δημοκρατίας και μετά μάθαμε πού βρισκόταν το 1943 ο Κουρτ Βαντχάιμ. Ένα έγκλημα πολέμου παρουσιάστηκε ως μια συνηθισμένη πράξη άμυνας. Κάθε χρόνο την Πεντηκοστή, με χορηγό την Bundeswehr, το γερμανικό στρατό, γίνεται στο Mittenwald μια συγκέντρωση βετεράνων. Το έτος 2000, ο στρατηγός Ράινχαρντ είπε ότι αυτοί οι άνδρες ήταν παραδείγματα και για μας, με τις αιώνιες στρατιωτικές αξίες, όπως το χρέος, την πίστη, την ανδρεία, τη συντροφικότητα. Πυραντέλο θα έλεγε, έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Ακόμα χειρότερη υπήρξε η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Η γερμανική δικαιοσύνη διέκοψε σε 9 Ιουνίου 1972 τις ανακρίσεις εναντίον των υπαίτιων του εγκλήματος λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Μπορεί να υποστηρίζει ο ιστορικός Μάρτιν Μπρόσατ ότι αυτό που κατάφερε η γερμανική δικαιοσύνη με την ποινική δίωξη των ναζιστικών εγκλημάτων, ώστε να φωτιστεί η περίοδος του ναζιστικού καθεστώτος της ανομίας, να είχε ίσως μεγαλύτερη σημασία και από τις ίδιες τις ποινές που επέβαλε ή δεν επέβαλε, εμείς θα απαντούσαμε στην περίπτωση της Ελλάδας, αυτό δεν έχει. Αναφέρθηκα στην αρχή της ομιλίας μου για την ανάγκη δικαίωσης. Σπέβδω να πω πως αυτό ακριβώς αποτελεί και το στόχο του συγγραφέα. Να μην ξεχάσουμε, να μην ξαναζήσουμε τέτοια ακτινοβία. Η αποκατάσταση της αλήθειας για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως αυτά που διαπράττησαν από τους Ναζί, είναι μια καταγγελία ηθικής τάξεως που διασφαλίζει τις ανθρώπινες αξίες, για να θυμηθώ τη φράση της Ρένας Μόλχο. Επιτρέψτε μου να κλείσω με τις φράσεις του αείμνηστου Χέρμαν Φρανκ Μάιερ, από τον πρόλογο του βιβλίου του που φέρει τον τίτλο «Αιματοβαμμένο Εντελβάις». Για μένα αυτό το βιβλίο στάθηκε πολύτιμος οδηγός για απόψε. Ήταν βαθιά μου επιθυμία να αποτίσω φόρο τιμής στα αναρρύθμιτα θύματα. Εύχομαι
η διοίκηση του Συνδέσμου Απομάχων της Ορεινής Μονάδας, η Bundeswehr αλλά και η γερμανική δικαιοσύνη να αντιμετωπίσουν με κριτική διάθεση τις πράξεις της μεραρχίας, Εντελβάης, και τους λόγους που οδήγησαν στην πρόωρο διακοπή όλων των πολυάριθμων ανακριτικών ερευνών. Όπως θα έλεγε και η διδό Σωτηρίου, οι νεκροί περιμένουν. Πέρασε η νύχτα, μεγάλη και κίνητη. Η νύφη, ο γαμπρός, ο νυνός, ο θείος Γιώργος, οι συγγενείς τους. Ο Θόδωρος, η Βασιλική, ο Σπύρος, η Αμαλία, ο Γιώργος, τα παιδιά, οι συγγενείς τους. Έπαιρνε και η κομπανία τα τελευταία τραγούδια, τα παρμπονιάρια. Τα μάτια τους βάλαιναν, μα ήταν χαρά τους. Γραφτεί από τη μοίρα, τη νύχτα του γάμου να μην κουνηθούν από τη θέση τους ούτε στιγμή. Κι ούτε στιγμή δεν γύρισε ο γαμπρός στα μάτια του να δει τη νύφη που καθόταν δίπλα του. Και όχι πως δεν γελόταν η καρδιά του με τη χαρή, όχι με τα μάτια μονάχα, και μα και με τα χέρια του, να την αγγίξει και να νιώσει το σώμα της, να κουπά τα καλάθουσα πάνω του, γιατί τόσα και τόσα του είχαν πει για την ομορφιά και το ήθος της κόρης που έγινε τώρα η γυναίκα του. Και όταν την αντίκρισε, την ώρα που μπαίναν για το μυστήριο στο σπίτι και την πήρε ξυστά το κουρασμένο του μάτι, σκύρτησε σαν αγρίμι προς το έτοιμο θύραμα η καρδιά του και κάλπαζε ύστερα φινιασμένη σαν άγριο άλογο, όση ώρα διάβαζε ο παπάς και ψέλναν οι ψάρτες. Μα έκανε υπομονή ο Θεοχάρης, λίγες ώρες μονάχα που μέναν στο μεσημέρι της Δευτέρας, που θα αλλάζανε τις πρώτες κουβέντες στο σπίτι του, στο σπίτι που όριζε εκείνος, και το βράδυ θα την έπαιρνε αγκαλιά και θα την ξάπλωνε την παρθένα του απαλά στο διπλό του κρεβάτι, το περιποιημένο και στολισμένο ειδικώς για την πρώτη νύχτα του γάμου του. Και ένα κύμα χαράς και αγαλίασης ανέβαινε στο στήθος του, όσο έφερνε στο μυαλό του τις μοναδικές και ευτυχισμένες αυτές στιγμές που θα ζούσε λίγες ώρες αργότερα. Μια φορά μόνο σηκώθηκε η Αλεξάνδρα τη νύχτα και γυρίζοντας έπιασε λίγο η άκρη του ματιού της το πρόσωπό του μες στο θαμπό φως της λάμπας που έφυγε μπρος του. Και ένα ρίγος διαπέρασε την ραχοκοκαλιά της και διέτρεξε ολόκληρο το κορμί της, ισχυρώντας ως βαθιά στην ψυχή της. Αυτό ήταν ο άντρας της, ο Θεοχάρης, με τα σγουρά μαλλιά και τα λαμπερά μάτια, με το παιδικό πρόσωπο, αν και κουρασμένο από το ξενύχτη και την αγρύπνια και τα κερασένια χείλη. Ο Θεοχάρης, που ο πατέρας θα γινόταν των παιδιών της, γιατί αυτή δεν σήκωσε ούτε στιγμή τα μάτια της να τον δει την ώρα που της τον φέρανε μέσα στο σπίτι και τη βάλανε δίπλα του για να αρχίσει ο παπάς τα διαβάσματα. Έτρεμε μόνο και πάλευε να κρατηθεί όρθια στα πόδια της και να μην σοριαστεί από την κούραση και τη συγκίνηση κάτω. Και έκανε ό,τι της έλεγαν. Σάστησε η Αλεξάνδρα και ένιωσε να καλπάζει από αγάπη η καρδιά της και να φεύγει για αλλού. Σαν να τη θάβωσε η ομορφιά του και σαν να τη μάγεψε κάτι, γιατί από εκείνη την ώρα έπιασε πολλές φορές τον εαυτό της να θέλει να σπρώξει το χρόνο και να βιάζεται να ξημερώσει η αυγή και να φύγει για να γίνει αληθινά η γυναίκα του παλικαριού που της διάλεξε ο πατέρας της και της έφερε η τύχη της σαν το εξαίσιο και πολυτιμότερο δώρο. Έσκασε ένας πυροβολισμός δίπλα τους. Και ύστερα περισσότεροι και ρηπές πολυβόλου και μετά κρότη σαν άπεφταν μπόμπες και τους φάνηκε σαν να σκοτίνιασε ο ουρανός πάνω τους, να γύρισε πίσω και να χάθηκε ο ήλιος και σαν να βρέχει σφαίρες ο Αύγουστος φέρνοντας τη Σιδέλια. Κέρωσαν και αγκαλιάστηκαν και καρφώθηκαν ακίνητοι, σαν να τους τράβαγε προς τα κάτω η γης. Η ανάσα κομμένη, παγωμένο το αίμα στις φλέβες, αμίλητη και σβησμένη. «Φωτιές!» του έφυγε μια κραυγή. «Μας καίνε!» στρίκλισε. «Φύγει, σκοτώνουν!» την έσπρωξε. «Παναγιά μου, μη!» ούρλιαξε και χάθηκε τρέχοντας προς το σπίτι. Πετάχτηκαν πάνω οι άντρες. Φτάνουν από γύρω ουρλιαχτά στην αυλή. Και θρύνει.
και κραυγές πόνου, ανάμεσα στους πυροβολισμούς και τις αναδυνάξεις, και κόκκινες φλόγες ορθώνονται πάνω από το χωριό, και ένας τρόμος το σχίζει στα δύο και φτάνει σαν δούπος θανάτου στα αυτιά τους, ερημώνοντας την ψυχή τους. Γερμανοί, Γερμανοί! Νεκρική σιωπή στην αυλή. Ακίνητα όλα. Αγάλωτα η άμμο. Κανείς δεν ανάσε. Έσβησαν και σκοτίνιασαν μέσα τους όλα. Τα μάτια τους μόνο. Αυτά. Ανοιχτά μόνο αυτά. Καρφώθηκαν στην αυλόπορτα. Σηκωθείτε να φύγουμε, να σωθούμε. Ακούγεται σαν στην έρημο βραχνή του βακέλη φωνή. Πάνε να κινηθούν, γυρίζουν πίσω, πλησιάζουν οι φωτιές και οι ρηπές. Παναγιά μου, βόηθα, μας ακούγεται σπαραχτική γυναικεία φωνή. Μας φάγανε, ουρλιάζει ένας άντρας. Αναζητά τις τελευταίες δυνάμεις του και κουβεντιάζει με τα ψυχία της λογικής του. Μια ελάχιστη ψυχραιμία της τελευταίας στιγμής μπορεί να αξίζει όσο μια ολόκληρη ζωή, σκέφτεται μετέωρο στην κόψη του ξεραφιού. Πιάνει το κέντρο της αυλής με το μάτι το ξάστερο. Τρέχει και στέκεται όρθιος εκεί. Τους κοιτάζει, αγνώριστη. Ένας ήλικος πάνω στα μεταμορφωμένα και γερασμένα τους πρόσωπα. Τα μαλλιά τους σαν να ασπρίσανε ξαφνικά. Κανείς δεν σαλεύει. Στα μάτια ο θάνατος. Ή σώζονται ή χάνονται όλοι μαζί. Μη φοβάστε, θα τους περιμένω εγώ. Παλεύει να παίξει το ρόλο του με φωνή που ραγίζει και δύσκολα φτάνει ως τα αυτιά τους. Να φύγουμε, να σκορπίσουμε, να κρυφτούμε, του φωνάζει ο Βαγγέλης, βοκώντας με το στήθος του να χτυπά σαν το δάρτη σταλόνι. Προσπαθεί να κρατήσει τα πόδια του που λυγίζουν. Ακόμα χει, κομμένος κομμάτια. Δεν του μείνει τίποτα, φωνή μόνο, κραυγές. Δεν προλαβαίνουμε, δεν θα μείνει κανείς ζωντανός. Μείνετε εκεί, θα τους πάρω με το καλό, μπορεί. Προσπαθεί να μωστεί. Δεν απόσωσε, πλησιάζουν δυνατά βήματα. Σύεται η γης και το χώμα σπαρταρά κατά από τις μπότες τους. Οι φωτιές μεγαλώνουν και υψώνονται. Οι ρηπές των πολυβόλων πυκνώνουν. Φωνές και θρύνει. Ουριαχτά, ξανά. Γερμανοί, Γερμανοί. Μπαίνει και βγαίνει αμέσως. Κρατάει στο ένα του χέρι το δίσκο με μια κανάτα κρασί και μάδια ποτήρια και στ' άλλο τον εξάχρωμο αχιλλέα. Φράζει με το σώμα του την αυλόπορτα. Φτάνει αγριεμένος ένας Γερμανός στρατιώτης και πίσω του ένας άλλος. Τους προτείνει το δίσκο. Σχισμένη η καρδιά του. Όταν στέκονται εκείνοι και κοιτάζουν αμήχανοι. Τα χάνουν. Ύστερα κοιτάζονται μεταξύ τους. Διστάζουν. Πίσω τους έρχονται, τρέχοντας άλλοι. Ακούγεται πρώτα ο δίσκος που κλωτσιέται και εξφερνονίζεται πέρα με τα ποτήρια και τα κανάτα. Και μια ρηπή που στριγκλίζει. Κι ύστερα πυροβολισμοί και ουρλιαχτά μες στο σπίτι που λαμπαδιάζει. Πλακώνουν κι άλλοι στρατιώτες, ντυμένοι τη φωτιά και το σίδερο. Και ο αξιωματικός πίσω τους και σταθήκανε αμήλυτοι στην αυλή που πάγωσε και άνοιξε σαν ομαδικό στάφος. Τους πήραν και τους στήσαν στο φράχτη και στο πεζούλι του πηγαδιού. 40 νοματέως, συνηθισμένος, εξαντλημένος και ανίποτος. Το γαμπρό και την ύφη, το Βαγγέλη, το Γιώργο, το συγγενής, όλος. Και έστησαν στην εξώπορτα το πολυβόλο. Πυρ, διέταξε ανέκφραστος ο υπολογαγός. Και πάτησε ο πυροβολητής της Καρδάλη, ο πυροβολητής Τσάντερ, έτσι τον λέγανε. Και πετάχτηκε το αίμα του σαν κρονός και βάφτηκε κόκκινη αυλή. Και φύγανε εκείνοι με τα σίδερα, κρατημένα ευλαβικά στην αγκάλι τους. Και βυθίστηκε η αυλή στη σιωπή και στο πέμπτος. Στο βήμα τον εκλεκτό συνάδελφο, Φρανσίσκη Τσιλιμίγκρα, για την εισήγησή του. Καλησπέρα σας σε όλους και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Να ζητήσω συγγνώμη για την φωνή μου, με ταλαιπωρεί μια αίωση. Ελπίζω να το ξεπεράσουμε. Κυρίες και κύριοι, όταν μου ζητήθηκε να παρουσιάσω το μυθιστόρημα του φίλου Δημήτρη Βλαχοπάνου, η χαρά μου ήταν ιδιαίτερη, γιατί μέσα από τη μεγάλη εκτίμηση που έχω για τον Δημήτρη και το έργο του, ήρθε στο νου μου ένας χρέος που εγώ αισθάνομαι ότι είχα απέναντί του για την παρουσίαση μιας ποιητικής του συλλογής, που όμως δεν τελεσφόρησε. Η σημερινή ευκαιρία έρχεται να αντιζυγίσει την παράληψη αυτή και γι' αυτό τον ευχαριστώ θερμά. Παίρνοντας στα χέρια μου το βιβλίο, ο τίτλος του μου προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση.
αγαπημένη μου αδελφή Άλεξ. Η απορία μου επιτάθηκε από την ανάγνωση των πρώτων σελίδων και την παρουσία της μέλουσας νύφης Αλεξάνδρας και του τραγικά τυχερού αδελφού της Αλέξανδρου. Χωρίς ωστόσο να μπορώ να δώσω μια εξήγηση. Το δραματικό τέλος της ιστορίας του κομμένου, της πατρίδας του συγγραφέα, αλλά και των πρωταγωνιστών του μυθιστορήματος, έλυσε τον γρίφο κατά τρόπο απροσδόκητο. Το ενδιαφέρον μου όμως υπήρξε αμύωτο σε όλη τη διάρκεια της ανάγνωσης και ο χρόνος της μιας νύχτας που αντάλλαξα με το διάβασμα του βιβλίου με αποζημίωσε, καθώς ο ήλιος κόκκινος ξεκινούσε νωρίς την αυγή, ένα καινούριο ταξίδι, συμπυκνώνοντας και διηθώντας βία στην ψυχή και στο μυαλό μου το αποτρόπαιο έγκλημα του στρατού κατοχής των Γερμανών. Κυρίες και κύριοι, η ζωή του κάθε ανθρώπου έχει μοναδικότητα, μεγαλείο και ομορφιά, που κανείς δεν δικαιούται στο όνομα οποιασδήποτε πολιτικής, εθνικιστικής ή θρησκευτικής ορθοδοξίας να το χειρίζεται αυταρχικά, αναρμόδια και τελικά εγκληματικά, όταν μάλιστα δεν προσγράφεται ούτε στους φιλαπροσκύμενους λαούς προς τη χώρα μας, παρά τις τυχαίες και περιστασιακές σχέσεις. Κανείς λοιπόν δεν ομνοποιείται, ούτε ηθικά αλλά ούτε δικαιακά, να παρεμβαίνει βάναυσα στη ζωή των ανθρώπων που παλεύουν νύχτα μέρα να κερδίσουν τη ζωή τους για τους ίδιους και τους ανθρώπους τους. Το βιβλίο, εκτός από τα άλλα, από τα πολλά άλλα, εγείρει τρία βασικά ερωτήματα κατά την άποψή μου. Γιατί ο πόλεμος? Ποιος διαφεντεύει τη ζωή των ανθρώπων? Γιατί οι άνθρωποι να διδικούν αιματηρά όταν ξέρουν σίγουρα ότι η καταστροφή, ο θάνατος και η εκδίκηση για το αίμα που χύνεται σαρώνει τον ιστορικό χρόνο και τον κοινωνικό χώρο? Νομίζω ότι την απάντηση μπορούμε δύσκολα να τη βρούμε. Το περιστόριο μας δίνει την ευκαιρία στοχασμού και σύνθεσης πάνω σε αυτά τα ερωτήματα. Το περιστόριο του Δημήτρη Βλαχοπάνου εξελίσσεται στο χωριό Κομμένο της Σάρκας, ανάμεσα στον Άραχθο και στον Αυρακικό. Γράφει ο συγγραφέας. Ήταν πλούσιο το χωριό. Κάμπος αφράτος και ατέλειτος. Μαλαματένιο το χώμα του. Στάρια, καλαμπόκια, φασόλια, ισοδιά τους. Μεγάλες ποσότητες. Όχι παίξε γέλες. Και κοπάδια γεμάτος ο ξέφρακος τόπος. Που τα αφήνανε ελεύθερα στα λαγκάδια να βόσκουν. Και να γεμίζουν τις καρδάρες τους γάλα. Και τα ξύλινα μεγάλα βαρέλια τυριά. Δίπλα ο Άραχθος που κατέβαινε ορμητικός το χειμώνα και άφηνε τα χωράφια τους, πλούσια ύλη. Και λίγο πιο κάτω η θάλασσα, ο Αμβρακικός, η ευλογία, η μαγεία, ο αστήθευτος πλούτος. Σε αυτόν λοιπόν τον ευλογημένο τόπο που οι άνθρωποι μοχθούν καθημερινά θα εξελιχθεί και η τραγική και αληθινή ιστορία του βιβλίου που διαδραματίζεται με φόντο την κατοχή και την αντίσταση και έμελε να είναι μια από τις πιο οδυνηρές, τις πιο εγκληματικές και τις πιο θανατηφόρες ιστορίες της γερμανοϊταλικής κατοχής στην Ελλάδα. Και η ιστορία αυτή γίνεται ακόμη πιο οδυνηρή αν σκεφτεί κανείς ότι μια στιγμή μαγείας και ονειρεμένης ζωής ενός νέου ζευγαριού μετατρέπεται σε σάβανο θανάτου. Όχι μόνο για τον νέο ζευγάρι, αλλά και για 317 συνολικά κατοίκους του πνευμένου χωριού. Το μυθιστόρημα με τη μορφή ημερολογίου 6 ημερών και δύο κεφαλαίων αναφορών, μια στο γερμανό εκτελεστή της φαγής και δεύτερη στα αδέλφια τζεμαριόφιλη της βαριόμενης νύφης, τον Αλεξάνδρο και τη Μαρία, κινείται στο μικρό και μεσαίο χώρο, χρόνο. Αρχίζει την Τετάρτη, 11 Αυγούστου 1943 και τελειώνει τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 1943, στο μικρό χρόνο και φτάνει στο 15 Αυγούστου του 2008, στο μέσο χρόνο. Ο χώρος εξέλιξης των γεγονότων είναι το χωριό και μάλιστα η πλατεία και το σπίτι του Θοδωρή Μάλιου, ενός καταξιωμένου εμπόρου και ανθρώπου. Η ιστορία πλέκεται γύρω από δύο σύνθετα γεγονότα. Από τη μια, οι προετοιμασίες για το γάμο της κόρης του Μάλιου Αλεξάνδρας και η εμφάνιση στο χωριό των εδατών του Ελλάς και του Εβές και των Γερμανών, και από την άλλη, ο γάμος της Αλεξάνδρας με το Θεοχάρη, η επιδρομή των Γερμανών και το ξεκλείσμα του χωριού και όλων των συμμετεχόντων στο γάμο. Σε 6 μέρες παρουσιάζονται τα σοβαρά και δυσβάσταχτα προβλήματα της υπόδουλης ελληνικής κοινωνίας, αλλά και η ζωή των ανθρώπων του μοχθού και της αγάπης.
που ανήκει και σε πείσμα των κατακτητών τραβάει τη δύσκολη ανηφόρα. Ο επικίνδυνος γάμος της κόρης του Θοδωρή Μάλιου για το 15 Αυγούστου 1943 φαίνεται να εξαρτάται από τυχαία και απροστόκητα γεγονότα που απειλούν το χωριό και η ατομική και τοπική περίπτωση μπαίνει στην ευρύτερη ιστορική συγκυρία, δίνοντας στο γεγονός διαστάσεις συμβολικού υποδείγματος για τον τρόπο βίωσης της ιστορικής πραγματικότητας από τον καθημερινό άνθρωπο, που αθώος από τις ιστορικές ευθύνες πληρώνει την άγνοιά του και την αδυναμία παρέμβασης στα γεγονότα με τη δική του ταλαιπωρία και όσων ζουν γύρω από αυτό. Η αντιπαλότητα του Εβές και του Ελλάς αγγίζει και το κομμένο με την απέτηση των ανταρτών του δεύτερου, του Ελλάς δηλαδή, για παροχή τροφοδοσίας και την άρνηση του Προέδρου του χωριού, που υποστηρίζεται από τον Διονύση, δικηγόρο και υποστηρικτή της άλλης οργάνωσης, δηλαδή του ΕΒΕΣ, αποτελεί την αφετηρία για τις δραματικές εξελίξεις, εφόσον η άφιξη των ανταρτών του ΕΒΕΣ οδηγεί τα πράγματα σε σημείο σύγκρουσης. Ο Πρόεδρος του χωριού φοβάται τη σύγκρουση και θέλει να την αποφύγει, γιατί όπως λέει, όταν αγριεύουν τα πράγματα, την ύφη πληρώνουν άλλοι. Οι αθώοι την πληρώνουν. Και δυστυχώς αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση των ανθρώπων του χωριού. Ο φόβος για πιθανή σύγκρουση παραλύει τα πάντα, ενώ ο Μάλιος ανησυχεί και αγωνιά για τον γάμο. Ξημέρωσε, γράφει ο συγγραφέας, μια πέμπτη απίστευτα νευρική και βαμμένη χακή. Πολλοί δεν έκλεισαν μάτι όλη νύχτα. Δύο αντάρτικες δημιουργίες με τα όπλα, στραμμένα η μία εναντίον της άλλης, κουβαλούσαν το θάνατο του χωριού, που η καρδιά του χτυπούσε στην πλατεία του με αριθμία. Η σύγκρουση φαίνεται αναπόφευκτη. Ένα θέατρο του παραλόγου, η πλατεία του χωριού, συνεχίζει ο συγγραφέας, είχε ανέβει ο ήλιος, και όσο ανέβαινε, ανέβαινε μαζί του και το θερμόμετρο και ο πυρετός γινόταν αβάσταχτος. Πλήθαιναν τα στήθη και η σφιγμή, και έσφυγε αλίπητα ο κόμπος. Η λεκτική σύγκρουση των αρχηγών καπεταναίων των δύο παρατάξεων εξέφραζε την ιδεολογική και κοινωνική αντιπαράθεση δύο κόσμων, που βίωνε όμως αθέλητα ένα ολόκληρο χωριό. Μέσα στην κατοχή, που σιγά σιγά εξόντωνε τον κόσμο, και απ' την άλλη την ελπίδα της αποχώρησης των κατακτητών, το επεισόδιο και ο κίνδυνος σύγκρουσης ξαφνικά ακυρώνονται από την εμφάνιση των Γερμανών. Σημειώνει ο συγγραφέας. Πάγωσαν και κέρωσαν όλοι, δεξιοί και αριστεροί. Η ξαφνική άφηξη των Γερμανών και η ταχύτατη αποχώρησή τους αποτέλεσε την απαρχή του εφιάλτη που θα εξελιχθεί σε κόλαση τη Δευτέρα 16 Αυγούστου 1943. Τον τρόμο και την αγωνία των χωριανών αποτυπώνει η περιγραφή. Ήθελε να φωνάξει ο Πρόεδρος, να βγάλει κραυγή, να γίνει τελάλης, να χτυπήσει καμπάνες για να φύγουν οι χωριανοί, να γλιτώσουν. Σαν άδειε πετάνε τα ολόκληρα να βαδίζουν συντεταγμένα και να πλησιάζουν το χωριό του αφηνιασμένα. Η άποψη του Προέδρου, αλίμονο, τι θα κερδίσουμε αν μείνουμε εδώ, ενώ αν φύγουμε και πάμε και κρυφτούμε, τουλάχιστον θα γλιτώσουμε τη ζωή μας, εκφράζει την απλή λαϊκή απέτηση των ανθρώπων να γλιτώσουν τη ζωή τους. Ο απλός άνθρωπος βρίσκεται ξαφνικά ανάμεσα στο δίλημα ζωή ή θάνατος. Από την ώρα αυτή και μέχρι την αρχή της 16 Αυγούστου 1943, ο τρόμος και η αγωνία είναι πάνω από το χωριό. Παρά τις προσπάθειες της διοίκησης και την εξασφάλιστη διαβεβαίωση από τους Ιταλούς και την κατοχική ελληνική διοίκηση ότι δεν υπάρχει περίπτωση επίθεση των Γερμανών στο χωριό, αφού δεν έχει αντάρτες και δεν έβλαψε κάποιον, η ζωή στο χωριό αλλάζει και η φυγή είναι η λύση. Ο Θοδωρής Μάλιος απεγνωσμένα ζητά τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και δεν μπορεί να γίνει ο γάμος της νύφης του, της κόρης του. Άδεια η αυλή και βουβή στο σπίτι του Θοδωρού Μάλιου, γράφει ο συγγραφέας. Κατήφια και θλίψη στα πρόσωπα. Στον αέρα ο γάμος. Τεντωμένο σκηνή η αγωνία. Και ένας κόμπος στο λαιμό σκαλωμένος. Έτσι μετέωρος ο Θόδωρος και με την αγωνία στα ύψη απαιτεί μια απάντηση από τον Πρόεδρο και τον Θεόφιλο. Αυτή η επίμονη απέτηση για μια διαβεβαίωση από την εξουσία του χωριού για το τι πρόκειται να γίνει δεν εκφράζει μόνο την αγωνία του πατέρα που παντρεύει το παιδί του. Εκφράζει και την αγωνία του απλού ανθρώπου που εμπιστεύεται την εξουσία, νομίζει ότι έχει λύσεις και μπορεί να τον προστατεύσει. Όμως διαπιστώνει ξαφνικά ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός και βλέπει με τρόμο στη δύσκολη ώρα να αφήνεται μόνος του να διαχειριστεί την τύχη του χωρίς βοήθεια και χωρίς στήριξη. Στο εύλογο ερώτημα της γυναίκας του Θόδωρου της Βασιλικής και οι αντάρτες θα αφήσουν αφύλακτο το χωριό
όλος ξεσπάει. Τι πάει να πει, θα αφήσουν, θα το αφήσουν. Το έχουν κιόλας αφήσει. Το έσκασαν σε αλλαγή πριν από τον Γερμανό. Ακούσει κατάρτες. Ξεφύσισε με οργή και αγανάκτηση. Και του ήρθε να τα στιμήσει. Και Αναστασίδη, γενιές 14. Η Παρασκευή 12 Αυγούστου 1943 είναι η μέρα της οριστικοποίησης της απόφασης για το γάμο και δίνεται το σύνθημα της συνέχισης και ολοκλήρωσης των προετοιμασιών. Άστραψε και φεγγοπόλησε, σημείωνε ο συγγραφέας, πάλι το σπίτι του γάμου. Και μαζεύτηκαν πιο νωρίς οι κοπελές, χαρούμενες τώρα, που πέρασε η ώρα με το τραγούδι στα χείλη και τα χέρια τους πάνω στα πρικιά και στα ξόδια της νύφης. Η Αλεξάνδρα, στη μέση του κύκλου, φευγάτη και απρόσιτη, με τα μαλλιά της ρηγμένα στις πλάτες και το κορμί της ακίνητο και αφημένο στις περιποιήσεις των κοριτσιών. Μια θλίψη στα μάτια και ένα χαμόγελο συγκρατημένο στα χείλη. Η χαρά και η λύπη, ο φόβος και η απογείωση για την ευτυχία παλεύουν να ισορροπήσουν στην ψυχή της Αλεξάνδρας και όλης της οικογένειας, αλλά και του χωριού. Η εξαίσια περιγραφή των προετοιμασιών, της ψυχικής κατάστασης του πατέρα και της μάνας και της κόρης και η αναπόλυση της οικογενειακής πορείας του Θοδωρή Μάλιου δίνουν την αίσθηση του τέλους, που επισφραγίζεται με τον τελικό απολογισμό. Στα 56 του ο Θόδωρος, στα 52 η Βασιλική, από το 16 μαζί 27 ολόκληρα χρόνια. Λέξη βαριά και κακή δεν βγήκε ποτέ από τα χείλη του. Σύννεφο και σκιά δεν πέρασαν ποτέ από πάνω της και από μέσα της. Αγάπη μονάχα και αφοσίωση. Η Κυριακή του Πάσχα του Καλοκαιριού, το 15 Αύγουστος, ήρθε και η γιορτή ξεκίνησε. Τα τραγούδια και οι χοροί δίνουν και παίρνουν. Οι καλεσμένοι απολαμβάνουν τα θαυμάσια φαγητά και ο γαμπρός του συγγενής φτάνει. Η περιγραφή της τελετής του γάμου αναπαριστά όλο το λαϊκό θησαυρό των εθήμων και των κανόνων που συνοδεύουν την τελετή του γάμου. Και η νύχτα περνά γρήγορα. Και έρχεται η ώρα της αυγής, που θα πρέπει ο γαμπρός και οι συγγενείς, παίρνοντας την ύφη, να κινηθούν για το χωριό του. Αφού προηγουμένως θα πιούν τον καφέ που για τελευταία φορά θα φτιάξει στο παντικό της σπίτι την ύφη. Και τότε εμφανίζονται οι Γερμανοί, σκορπίζοντας τον θάνατο σε όποιον συναντούν. Η λιτή και κοφτή περιγραφή του αποτρόπαιου κλίματος συγκλονίζει. Πλακώνουν οι άλλοι στρατιώτες ντυμένοι φωτιά και σίδερο, και ο αξιωματικός πίσω τους, και σταθήκανε αμήλυτοι στην αυλή, που πάγωσε και άνοιξε σαν ομαδικό στάθος. Τους πήραν και τους έστεισαν στο φράχτη. Και στο πεζούλι του πεγατιού 40 νοματέους, ξενυχτισμένους, εξαντλημένους και ανίποπτους. Το γαμπρό και την ύφη, το Βαγγέλη, τον Γιώργο και τους άλλους συγγενείς όλους. Και έστεισαν στην εξώπορτα του Πολυβόλου. Πήρ διέταξε ανέκφραση ο ανθρωπολογός και πάτησε ο πολυβολητής σκανδάλι. Ο πολυβολητής Τσάντερ, έτσι τον λέγανε, και πετάχτηκε το αίμα του σαν κρουνός. Και θαύτηκε κόκκινη αυλή. Και φύγανε εκείνοι με τα σίδερα, κρατημένα ευλαβικά στην αγκάλι τους. Και βυθίστηκε η αυλή στη σιωπή και στο πένθος. Κυρίες και κύριοι, για να μετατρέψει σε μυθιστόρημα ένα τέτοιο τρομακτικό ιστορικό έγκλημα, χρειάζεται δύναμη ψυχής, ευαισθησία και αίσθημα του χρέους υψηλό και δύναμη γραφής συγκλονιστική. Αυτά όλα τα διαθέτει ο Δημήτρης Βλαχοπάνος και μάρτυρας αψευδής το λογοτεχνικό αυτό δημιουργημά του. Το χρέος της ιστορικής μνήμης, που αποτελεί και το εργαλείο της ιστορικής πορείας ενός λαού, ο συγγραφέας το επιτέλεσε στο ακέραιο, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους αναγνώστες να μάθουν για μια περίοδο ηρωική και ταυτόχρονα πικρή, να στοχαστούν πάνω στην αξία της ζωής και στην ψυχοσύνθεση των προσώπων, στα κίνητρα και στους στόχους τους, να επιχειρήσουν να συλλάβουν κάτι καινούριο που θα ανατρέπει τη συλλογική αφασία, την εκμαυλιστική ευμάρεια και την προκλητική αδιαφορία σε όσα γύρω μας, τρομακτικά και αδιανθρώπινα, συμβαίνουν και σήμερα και ξυπνούν εφιαλτικές μνήμες που κινούν την υποψία ότι η ιστορία θα επαναλαμβάνεται ως εφιάλτης χωρίς ελπίδα αλλαγής. Ο συγγραφέας, στο μεγάλο του αυτό διακύβευμα και ταυτόχρονα επίτευγμα, χρησιμοποίησε αυθεντικά και ντόπια υλικά που συγκροτούν την ελληνική λογοτεχνική παράδοση και δημιουργία. Οι ήρωές του διακρίνονται για την αυθεντικότητά τους, για τον γήινο χαρακτήρα τους και την ευρυπίδια φιλοσοφία τους. Η γλώσσα του αυθεντική δημοτική και συνδεδεμένη με το τοπικό γλωσσικό ιδίωμα έχει το ρωμαλαίο χαρακτήρα των ξωμάχων της ελληνικής επαρχίας, αλλά και τη σοφία των ανθρώπων που καθημερινά αγωνίζονται και στοχάζονται.
Η λαϊκή παράδοση συνδυάζεται θαυμάσια με τη ζωή της εποχής. Τα δημοτικά τραγούδια που δένονται με τις περιγραφές και τα γεγονότα εκφράζουν άψογα το βαθύτερο νόημα της στιγμής, των λόγων και των γεγονότων. Μαζί τους, η λαμπρή ελληνική εθνική λαϊκή παράδοση που καταγράφεται σε κάθε στιγμή της ανθρώπινης ζωής και αποπνέει τη λαμπρότητα του λαϊκού βίου και τη βιωμένη σοφία της κάθε εποχής και του κάθε κοινωνικού επίπεδου. Τέλος, η πολιτική φιλοσοφία που διατέχει το βιβλίο καταγράφει με νυφαλιότητα, χωρίς υπεκφυγές και θεωρητικές περιστροφές, αδυναμίες της πολιτικής μας οργάνωσης και επίμαχες ακόμη θέσεις για την κρίσιμη εκείνη περίοδο της εθνικής αντίστασης και του εμφυλίου πολέμου που ακολούθησε. Ολοκληρώνοντας τις σκέψεις μου αυτές και θέλοντας να επιβεβαιώσω τη μεγάλη σημασία του βιοσοφικού και το βιοσοφικό βάθος της ποιητικής και τραγουδιστικής μας παράδοσης, θα τελειώσω με το τραγούδι που ο Θόδωρος Μάλιος θα τραγουδήσει λίγο πριν ακουστούν οι τουφεκές που ανήκειλαν τον ερχομό του γαδρού, όταν πλημμύρισε η ψυχή του Πουχαρά, της οικογενειακής ευτυχίας, αλλά και την ασυνείδητη αίσθηση της επερχόμενης καταστροφής. Το τραγούδι λοιπόν είναι το εξής. Με γέλασε μια χαραυγή, άστρο και το φεγγάρι, και βγήκα νύχτα στα βουνά, νύχτα στα προφοβούνια. Με γέλασαν και μου είπαν, ο χάρος δεν μέτρινε. Ένα γλυκό ξημέρωμα, το χάρο ανταμώνω. Με βλέπει και χαμογελά. Μου λέει, θα σε πάρω. Άσε με χαρέ, άσε με, ακόμα για να ζήσω. Έχω γυναίκα και παιδιά, πες μου πού να τα αφήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ο υπολοχαγός Βίλι Ρέζερ, ο υπονομαζόμενος Νέρον σε ολόκληρο το 98ο Σύνταγμα Πεζικού, επέστρεφε το μεσημέρι της Δευτέρας, 16 Αυγούστου 1943, τροπεούχος στη βάση του. Τροπεούχος και πανευτυχής. Η επιχείρηση κατά των συμμοριτών του Κομμένου στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Ο 12ος Λόχος εξουδετέρωσε κατά κράτος τους αντάρτες που κατήχαν το Κομμένο και τιμώρησε σκληρά τους κατοίκους του που συνεργάζονταν μαζί τους και τους παρήχαν κάθε είδους διευκολύνσεις για να πλήξουν τη Γερμανία και το Φίρερ. Το πρόσωπό του έλαβε από ικανοποίηση σε όλη τη διάρκεια της επιστροφής από το φλογισμένο Κομμένο ως την έδρα της μονάδας του στην κοιλάδα του ποταμού Λούλ. Παρότι βρισκόταν στο πόδι από τις 4:30 τα χαράματα, αισθανόταν εντούτοις ξεκούραστος, καθώς η σκληρή μάχη που ετοιμάστηκε να δώσει μαζί με τους 120 στρατιώτες του λόγου του εν τέλει δεν δόθηκε, αλλά εξελίχθηκε σε έναν ελαφρύ και ξεκούραστο περίπατο μέσα στους δρόμους και τις αλάνες του μικρού παιδινού χωριού, όπου οι άντρες του λόγου του ασκούνταν πάνω σε ζωντανούς στόχους. Πολύ πριν χαράξει, η Δευτέρα της 16ης Αυγούστου, ξεκίνησε η πομπή 20 αυτοκινήτων με στρατιώτες, όλμους, οβιδοβόλα, πολυβόλα, οπλοπυλοβόλα και παντός είδους πολεμικό υλικό για την εξόντωση του Κομμένου. Προπορεύονταν τρεις μοτοσυκλέτες. Πριν βγει ο ήλιος, η πομπή στάθμευσε μπροστά στην είσοδο του χωριού, δίπλα στο μικρό περίβολο της Παναγίας. Πάνω στα φύλλα των πορτοκαλιών και στα καταπράσινα καλαμπόκια του κάμπου είχε καθίσει πρωινή δροσιά του Αυγούστου. Ο υπολοχαγός μοίρασε σε ομάδες τους 120 άντρες του και κύκλωσε με αυτές στο χωριό. Όλα εντάξει, ψιθύρισε. Οι ληστές κοιμούνται αμέριμνοι. Η επιχείρηση αρχίζει. Με δύο φωτοβολίδες που σηκώθηκαν ψηλά στον ουρανό, δόθηκε το σύνθημα για να ξεκινήσει το μακελιό. Ήδη έσκασαν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου και αντιφέγγισαν πάνω στο θυμιατό και το ευαγγέλιο που κρατούσε στα χέρια του ο Παπαλάβρος, επιστρέφοντας στην εκκλησία για να τα ξαναβάλει στη θέση τους, ύστερα από την τέλεση του μυστηρίου του γάμου της Αλεξάνδρας και του Θεοχάρη. Δεν πρόλαβε να δρασκελίσει την πύλη. Τον μαχαίρωσαν και τον ξάπλωσαν ματωμένο μπροστά στη μεγάλη ξύλινη εξώπορτα της Παναγίας Θεοτόκου. Ο υπολοχαγός Βίλι Ρέζερ κατευθύνθηκε μόνος και σιωπηλός στο γραφείο του, που χρησιμοποιούσε ταυτόχρονα και για προσωπικό του δωμάτιο. Ένιωθε να τον σφίγγει και να ισχωρεί μέσα του μια περίεργη και αλόκοτη ερημιά.
Οι στρατιώτες του είχαν αποσυρθεί στις σκηνές τους, αφού πρώτα βούτυξαν στα γάργαρα νερά του ποταμού Λούρου και πανέφεραν το σώμα και την ψυχή τους στη φυσική τους κατάσταση. Έφερε στα μάτια τα χέρια του και τα πίεσε με δύναμη. Η μέρα του τέλειωνε. Έγερνε ο ήλιος και έβαφε κόκκινη τη δύση στο Ιόνιο. Στάθηκε στο παράθυρο και άβλωσε το βλέμμα του πέρα μακριά. Και αναδύθηκαν σαν από το κύμα οι μορφές της μητέρας του και της 20χρονης αδελφής του Άλεξ. Και ένας αναστεναγμός ξεχύθηκε τα στήθη του. Μια νοσταλγία. Όπου να'ναι θα έβγαινε το φεγγάρι που θα ξεχυνόταν ακέργιο και αδέσποτο στον καταγάλλον ουρανό. Ήθελε τώρα να ακούσει τη σονάδα του Σελινόφωτος ή μάλλον την άκουγε μέσα του κιόλας σαν να φτάνε ο ήχος της από πολύ μακριά. Του ήρθε να κλάψει. Κούνησε το κεφάλι του για να διώξει από αυτό τις εικόνες που τον κατέκριζαν. Ήθελε τώρα να μιλήσει με κάποιον. Έπεσε το πρώτο σούρπο. Άναψε στο τραπέζι τη λάμπα και κάθισε στην καρέκλα του. Τράβηξε το επιστολόχαρτο και τα μελάνια του για να γράψει στην αδελφή του. Ήθελε οπωσδήποτε να μιλήσει με κάποιον. Νοερά έστω. Να αισθανθεί δίπλα του πρόσωπα αγαπημένα. Βούτυξε την πένα στο μελανοδοχείο και κόπηκε ξάφνου στα δυο ψυχή του και ανασύρθηκαν από μέσα του οι μογιές και κραυγές και θρήνη και μάτια που εκλυπαρούσαν. Και έμεινε καρφωμένο το χέρι του. Μετέωρο. Μια ξυφολόγια κουμπούσε την κοιλιά της αδελφής του. Τραντάχτηκε και φοβήθηκε. Στην άκρη του τραπεζιού κάπνιζε ακόμα το περίστροφό του. Βούιζε στη μέσα ψυχή του ο αλλαλαγμός της μάχης και περούσαν μπρος από τα μάτια της οι τρυφερές σιλουέτες των κοριτσιών του κομμένου. Και άκουγε σαν αντίλαλο να ηχεί στα κατάβαθά του ένα «γιατί». Δεν συνέχισε, τράβηξε το χέρι του από την κόλλα που στο πάνω μέρος της πρόλαβε και έγραψε μόνο «Αγαπημένη μου αδελφή Άλεξ, κομμένο, σήμερα 16 Αυγούστου 1943. Προσπάθησε να συνεχίσει. Δεν μπόρεσε. Μπόρεσε και έγραψε μόνο ακόμα δύο λέξεις. Συγχώρεσέ με». Λόγος στον εκλεκτό συγγραφέα, συνάδελφο και φίλο Δημήτρη Πλαχοπάνο. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Ας έρθει στο βήμα. Πολλές φορές, Νίκο, έκανα μόνος μου ενός λεπτού σιγή για τους 317 και για την νύφη Αλεξάνδρα και για τους εκατοντάδες, χιλιάδες συμπατριώτες μας που έπεσαν θύματα της ναζιστικής κτηνοδίας σε όλη τη χώρα. Κάθε φορά που ακούω αυτό το «συγχώρεσέ με», νιώθω έτσι να κρύζω πάλι. Λέω ακόμα και αυτό το κτήνος που είπες, που κατοικεί μέσα μας, είναι στιγμές που αισθάνεται, πρέπει να αισθάνεται ότι πίσω υπάρχει μια μάνα, μια αδελφή, ένας αδελφός και πολλές φορές αναρωτιέμαι και εγώ με αφέλεια ίσως πώς μπορούν αυτοί που σκοτώνουν με ένα τέτοιο τρόπο μωρά παιδιά, οποιοδήποτε, αλλά κυρίως τα μωρά παιδιά να γυρίσουν μετά στο σπίτι τους και να καθίσουν στο τραπέζι να φάνε. Πώς μπορούν να πουν τη λέξη μάνα ή πώς μπορούν να γράψουν στην αδελφή τους και να τιμούν «αγαπημένη μου αδελφή Άλεξ». Από εκεί προέκυψε και ο τίτλος, δηλαδή, το «αγαπημένη μου αδελφή Άλεξ». Απλά είναι τρεις τελείες, είναι η Αλεξάνδρα, δηλαδή λείπει το άντρας από το Άλεξ και λείπει και η μισή ζωή της. Θα μπορούσα να πούμε πολλά, πρώτα μην ξεχάσω δηλαδή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Επιτρέψω να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Μπουμπάρη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φιλολόγων Αργολίδας για την προθυμία με την οποία ανταποκρίθηκε στην επιθυμία μου αυτή να γίνει απόψε εδώ αυτή η εκδήλωση. Θεωρώ, Νίκο, ότι οι φιλόλογοι
έχουν διατρέξει πολύ μεγάλη απόσταση και τους περιμένει ακόμα μεγαλύτερη. Από ακόμα μεγαλύτερο ταξίδι, και κυρίως ταξίδι στην λογοτεχνία και στην ιστορία. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον συμπατριώτη μου τον Σταύρο Χαρλά του Συλλόγου Υπηρετών Αργολίδα. Σταύρο, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα απόψε. Νομίζω ότι σε έχω παιδί, δεν ξέρω τώρα. Έτσι, βλέπω νεανικό δηλαδή και χαμογελαστών. Και πιστεύω ότι αυτός είναι ο υπηρώτης, αυτή είναι η εικόνα ενός υπηρώτη. Την κυρία Σοφία Πανταζή, ευχαριστώ πάρα πολύ, την πρόεδρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ναυπλίου. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήρθατε απόψε εδώ να μοιραστείτε μαζί μου αυτή την αστυπό τραγική ιστορία. Βασίλη, να πούμε έτσι ότι αυτές οι τραγωδίες δεν μας κάνουν να τα χάνουμε, έτσι δεν είναι, ούτε να θρενούμε. Εμένα με γέμισαν με πολύ δύναμη αυτές οι ιστορίες οι τραγικές του χωριού μου. Και πολλές φορές κλαίγοντας, ανακάλυψα πολλές δυνάμεις μέσα μου και τις έβαλα να τρέχουν. Όχι σαν χρέος. Είδατε που λέμε πολλές φορές, ποτέ από το χρέος μην κινούνται, γιατί το χρέος κάθε φορά μας ξεχνιέται, παραγράφεται. Αλλά από μια εσωτερική δυνατή ανάγκη που δεν μπορώ να την αντιπαλέψω. Και επειδή από τότε που γεννήθηκα, 10 χρόνια μετά το ολοκαύτωμα, άλλο δεν άκουγα ως παιδί παρά αυτό το «Γερμανί! Γερμανί!» Αυτή την κραυγή δηλαδή, που τη λέγαμε και εμείς στα παιχνίδια μας, όταν παίζαμε δηλαδή, δεν ξέραμε ότι οι Τούρκοι είναι οι εχθροί μας. Οι Γερμανοί λέγαμε ότι είναι εχθροί και να βαρύγαμε αυτή την κραυγή που έβγαινε από τα στήθη των γονιών μας, όταν είχαν φτάσει οι Γερμανοί και μετέδεται ο ένας στον άλλον αυτή την είδηση «Γερμανοί, Γερμανοί», δηλαδή «Σηκωθείτε, φύγετε». Η αδερφή του πατέρα μου και η γιαγιά μου και ο παππούς μου και ο θείος μου πρόλαβαν και έφυγαν από το σπίτι. Λέει όμως ο παππούς, εγώ δεν θα φύγω, γιατί σε μια εβδομάδα θα παντρευόταν η κόρη του, η αδερφή του πατέρα μου, η θειά μου δηλαδή. Και ήταν και δεύτερη ξαδέρφη της Αλεξάνδρας. Λέει, εγώ δεν θα φύγω, λέει ο παππούς, θα μείνω εδώ να παρακαλέσω τους Γερμανούς να μην κάψουν τα πρικιά της κοπέλας. Η κοπέλα βέβαια του λέει, πάμε πατέρα, ακούγεται ότι εδώ καίνε, έβλεπε τις φωτίες, δηλαδή καίνε, δεν θα αφήσουν τίποτα. Φύγετε εσείς, λέει, εγώ θα μείνω. Έμεινε λοιπόν ο πατέρας εκεί και η γιαγιά με την θεία μου και τον θείο μου άρχισαν να τρέχουν να πάνε στο ποτάμι να βρουν τον πρώτο αδερφό, τον μεγαλύτερο, τον Σπύρο, και τον πατέρα μου. Για να περάσουν απέναντι από το ποτάμι. Το ποτάμι ήταν τότε η ελπίδα σωτηρίας. Περνώντας απέναντι θα σώζονταν. Η γιαγιά μου δεν μπόρεσε. Είπε, φύγε εσύ, λέει, στην κοπέλα της, την Γιανούλα. Εμένα με σκοτώσουν, τα χρόνια μου τα έφαγα. Να σωθείς τουλάχιστον εσύ και βρες και τον αδερφό σου να περάσετε απέναντι. Η Γιανούλα με τον Σπύρο πνίγηκαν στο ποτάμι. Την ώρα που προσπαθούσαν να περάσουν απέναντι. Και από ό,τι μου λένε εμένα οι γονείς μου, πήγαν αγκαλιά, δηλαδή προσπάθησε ο Σπύρος να βγάλει τη Γιανούλα, γιατί πήγαν στη βάρκα μέσα, γύρισαν ανάποδα η βάρκα, δεν μπορούσαν να βγουν μετά. Ο ένας έφυγε με τον άλλο και εκεί χάθηκαν 17 άτομα. Ο παππούς μου έφαγε 17 σφαίρες, 13 σφαίρες, αλλά ήταν διαπηρή τα τραύματα και έζησε. Η γιαγιά μου κρύφτηκε σε μία σικιά, σε ένα χώρο εκεί, σικιοτόπι, που ήταν πολλές σικιές, έξω από το χωριό και γλίτουσε κι αυτή, αλλά. Εκεί άκουσε την κραυγή του παιδιού που λέγαμε, που έλεγε ο Παπασεραφείμ νωρίτερα. Αυτή άκουσε τις κραυγές στο ποτάμι. Ξέρετε, όταν πνίγονταν, ήταν άλλοι στην όχθη που περίμεναν να επιστρέψει η βάρκα, να μπουν μέσα και να περάσουν απέναντι. Μεταξύ αυτών ήταν και ο πατέρας μου, που είδε τα αδέρφια του να πνίγονται και φώναξε στο Σπύρο όταν έφυγε η βάρκα, «Σπύρο! Καρτέρ! Κάτσε εκεί! Θα γυρίσω!» Και μόλις έφτασαν στην απέναντι όχθη, εκεί έγινε η βάρκα και πνίγηκαν. Η γιαγιά μου λοιπόν άκουσε την κραυγή, ξέρετε όταν ακούς τέτοιες κραυγές, λες, και τα παιδιά μου μέσα είναι, και πήγε εκεί και θρύνησε πάνω στα δύο πνιγμένα παιδιά της και ο πατέρας μου εκεί. Αυτοί έζησαν, ο παππούς μου με τα 13 τραύματα, η γιαγιά μου έζησε 2 χρόνια, δεν μπόρεσε, τελικά την έφεγε ο καημός. Και ο καημός έφαγε και άλλους που είδαν τα παιδιά τους.
να γίνονται στάχτη για να τα σκοτώνουν. Ένα ζευγάρι είχε κρυφτεί στην κουφάδα ενός πλατάνου εκεί στην αυλή για να γλιτώσει, αλλά τα παιδιά, επειδή πίστευαν ότι θα τα περάσουν, τα άφησαν μέσα. Τα παιδιά ακούγοντας θόρυβο βγήκαν έξω και έπεσαν στον δρόμο αμέριμνα. Ξέρετε, η ώρα περίπου 6 το πρωί, 5:30-6 το πρωί, αμέριμνα έπαιζαν εκεί στην αυλή και τα βρήκαν οι Γερμανοί και τα ξάπλωσαν κάτω, τα σκότωσαν δηλαδή μπροστά στα μάτια των γονιών τους, οι οποίοι, όπως σας είπα, έζησαν. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Ξέρετε, ο κάθε επιζών τότε, το επιζή σας, είχε και τη δική του ιστορία και δεν τέλειωναν ποτέ οι ιστορίες αυτές. Εγώ έτσι πίστευα μετά, αφού έγινα και φιλόλογος και καλλιέργησα κάπως τη γλώσσα, ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να αφήσουμε να ξεθοριάσει αυτή η κορνίζα της ιστορίας του κομμένου, της τοπικής ιστορίας και η κορνίζα της οικογένειας του Θεόδωρου Μάνιου. Δεν πρέπει να αφήσουμε τη βαρβαρότητα και την κτηνοδία να σέρνονται πάνω από τα σώματά μας. Δεν πρέπει να αφήσουμε το ρατσισμό και το φιλετικό μίσος να δηλητηριάζει τις ψυχές μας. Έχω πει πολλές φορές και το λέω ότι στο κομμένο δεν πρέπει να υπάρξει ούτε ένα χιλιοστό γης για να φυτρώσει εκεί το μικρόβιο, το δηλητηριασμένο δέντρο του ρατσισμού. Γιατί με ένα τέτοιο ρατσιστικό πνεύμα εκτελούσαν τα παιδιά του κομμένου οι Γερμανοί. Όταν πέρασε ο καιρός του ειδηλίου μεταξύ γερμανικής ηγεσίας και Ελλάδας, τότε άρχισε η γερμανική προπαγάνδα σε βάρος των Ελλήνων. Στην αρχή οι Γερμανοί θαύμαζαν το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και βέβαια επηρεάστηκαν κιόλας από το Εζελνικό. Επηρεάστηκαν κιόλας από τους αρχαίους, την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Και μάλιστα ο Χίτλερ και οι περί των Χίτλερ θαύμαζαν την αυστηρή πειθαρχία της Σπάρτης και ήθελαν κάπως έτσι να διεπαιδαγωγήσουν τις νέες γενιές. Και μετά θαύμαζαν τον Μεγαλέξανδρο, γιατί ο Χίτλερ πίστευε ότι η ιστορία ανέθεσε σε αυτόν το καθήκον την αποστολή, όπως παλιότερα στο Μεγαλέξανδρο, να κατακτήσει όλη τη γη. Βέβαια μετά, όταν έγινε η ανατίναξη της γέφυρας του Γουργοποτάμου, άλλαξαν πέρα ως πέρα τα φρονήματα των Γερμανών εναντίον των Ελλήνων και περάσαν πλέον στην γερμανική φρασιολογία, πέρασαν οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας ως συμμορίτες, ληστές, καθάρματα, αποβράσματα, τεμπέλιδες, καυγατζίδες, πότες και διάφορα τέτοια δηλαδή. Και μάλιστα ανέσαιραν και την θεωρία του Φανμεράιερ τότε, ότι στις φλέβες των σημερινών κατοίκων της Ελλάδας δεν ρέει ο δε σταγόν ελληνικού αίματος. Είμαστε κάτι σαν τους Σλάβους, σαν τους Αιγύπτους, σαν τους Αφρικανούς και τέτοια δηλαδή. Και με ένα τέτοιο πνεύμα υποθέτω σκότωναν και τα παιδιά, ακόμα τα μικρά παιδιά, τα εκτελούσαν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ ξέρετε, ήμουν λίγο δύσπιστος, δεν πίστευα δηλαδή ότι τα καίνουν ζωντανά. Τώρα υπήρξαν όμως αυτόπτες μάρτυρες που τα είπαν ότι είδαν εδώ στουπιά πάνω στο πρόσωπό τους και έβαζαν φωτιά οι Γερμανοί. Υπήρχαν και τέτοιοι στρατιώτες, όπως υπάρχουν και σήμερα διάφοροι έτσι νέοι που εκστασιάζονται βλέποντας ανθρώπους να καίγονται. Θα σας επιτρέψετε να πω μόνο με βάση αυτό ότι εμένα με συνεχωρεί πάρα πολύ όταν οι οπαδοί της μιας ελληνικής ομάδας στρέφονται με τέτοιο μίσος εναντίον των οπαδών της άλλης ελληνικής ομάδας και έχουν και μια τέτοια εγκληματική, ας το πω, συμπεριφορά, να τους απλώσουν κάτω, να τους δουν σπαρταρά κτλ. Αν είναι δυνατόν δηλαδή, την σήμερα ημέρα να γίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω να πω άλλα, θέλω να κλείσω μόνο με αυτή την ιδιαίτερη χαρά που αισθάνομαι όταν βλέπω ιδιαιτερότες και φιλόλογους. Πάρα πολύ, τι να σας πω. Και φροντίζω, Σταύρο, όπου πάω, να είναι όντως μαζί οι φιλόλογοι με τους ιδιαιτερότες. Στην Καβάλα, στις Σέρες, στην Χαλκιδική, στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, στην Καστοριά, στη Σπάρτη, να είναι μαζί. Δεν ξέρω, νιώθω πάρα πολύ υπερώτες, πατρός και μητρός και των άλλων προγόνων απάντων
και πολύ φιλόλογο. Ενώ δεν ήθελα να γίνω φιλόλογο. Δύο πράγματα ήθελα να αποφύγω στη ζωή μου. Να μην παντρευτώ αυτή που αγάπησα και να μην γίνω αυτό που ήθελα. Λοιπόν, το ένα το κέρδισα. Δεν ήθελα να γίνω μουσικό. Δεν έγινα μουσικό. Έγινα φιλόλογο. Την αγάπησα τη λογική μετά. Και το άλλο, το 50% που είναι το λάθο μου και η αποτυχία μου, ότι παντρεύτηκα αυτή που αγάπησα μικρό δηλαδή. Και μπιζέρε η ψυχή μου, αλλά τέλο πάντων. Το ακολουθεί και όλα πάλι καλά. Να κλείσουμε λοιπόν. Να κάτι. Δεν ξέρω αν το κάνα κι άλλοι αυτό το λάθο. Αλλά εδώ έλεγα και στα παιδιά όταν ήμουν ενεργεία. Φροντίστε να μην παντρευτείτε αυτοί που αγαπάτε. Πολλοί μ' άκουσαν και πέτυχαν στη ζωή του. Άλλοι δεν μ' άκουσαν και πληρώνω τώρα. Και λέει, καλά μα τα λέγατε κύριε. Λέω τώρα καμιά φορά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα είπα ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες ατέλειωτες για την ιστορία μας. Τουλάχιστον ας την έχουμε ως κάτι πολύτιμο και ακριβό στην ψυχή μας. Την ιστορία, να πω και αυτό Νίκο ξεκινώντας από σένα, που είναι η γνώση του άλλου, η γνώση του διαφορετικού και η ιστορία εκείνη που μας ξεπλένει από τέτοιες ανοησίες και κυρίως από φανατισμούς, από αισθήματα ρατσισμού, από αισθήματα μίσους. Δεν είμαστε εμείς οι καλύτεροι των όλων. Ο άνθρωπος είναι το παν. Και αν ο αδερφός μου αδικήσει οποιονδήποτε άνθρωπο, εγώ θα καταφερθώ εναντίον του αδερφού μου. Ας είναι αδερφός. Πάνω απ' όλα θεωρώ ότι είναι ο άνθρωπος και για αυτόν τον άνθρωπο εγώ διέθεσα 35 χρόνια από τη ζωή μου και τα διαθέτω ακόμα. Και ελπίζω και οι άλλοι φιλόλογοι, οι νέοι φιλόλογοι, να διαθέσουν όντως τη ζωή τους, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να στέκεται η αξία του ανθρώπου, όπως τη διδαχτήκαμε μέσα από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και από τα νεοελληνικά γράμματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.